Καταλάβατε, αγαπητοί τηλεθεατές, τι σημαίνει αγαπολογία του Βατικανού? Να κλάψουμε, να μετανιώσουμε, να επιστρέψουμε στη μάντρα του παπισμού, να αλωτριωθούμε, να πάψουμε να είμαστε εκκλησία όπως έπαψαν εκείνοι. Μα δεν τους γίνει χάρη. Και οφείλω να στυλιτεύσω μία βασικότατη παράληψη. Μίλησαν για αγάπη, μίλησαν για αγάπη. Ποια είναι η αγάπη του Βατικανού? Ποια είναι η αγάπη του Προτεσταντισμού? Πού μας έδειξε αγάπη? Μήπως μας έδειξαν το Κυπριακό, μας έδειξαν το Βορειοπυρετικό, μας έδειξαν το Θρακικό, το Μακεδονικό, μας έδειξαν το Πατριαρχείο, το οποίο άφησαν και εξουδενώθηκε τελείως? Τι μας έλυσαν? Αντίθετα, μας προκάλεσαν τη μικρασιατική καταστροφή. Αυτή η ψευτοχριστιανή της Δύσεως. Λοιπόν, όταν μιλάμε για αγαπολογία πια τώρα, γινόμαστε του Βατικανού και των Προτεσταντών, γινόμαστε φεδροί πια. Λέει και κανείς, μα πληρωμένοι είναι αυτοί που μιλάνε για αυτά τα πράγματα? Μα χάσαν τον κοινό νου. Να μιλήσουμε για αγάπη, ναι. Ο Θεός αγάπη εστί, ναι. Αλλά ο Θεός δεν είναι ψεύδος, που είναι ο Πάπας και που είναι οι Προτεστάντες. Δεν είναι αίρεση ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη, ναι, αλλά και αλήθεια. Αλληλοπεριχώρηση αγάπης και αληθείας, αγαπητοί. Όπου λοιπόν χωρίζονται τα δύο αυτά, όπως το λέγει θαυμάσια ο Ιουστίνος Πόποβιτς, όταν χωρίζουν λοιπόν αγάπη και αλήθεια, τότε μόνη της η αγάπη άνευ της αληθείας είναι σατανική αγάπη. Ή κι άλλο, μια αλήθεια και δογματικά διατυπωμένη άνευ αγάπης πάλι δεν είναι που ενώνει με τον Θεό. Επομένως, εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι αγάπη εν αληθεία, όχι διαχωρισμός αγάπης και αλήθειας. Δηλαδή, τώρα, τι σκοπεύει αυτός ο οικουμενιστικός, θα λέγαμε, ρόλος που παίζει το Βατικανό και οι Προτεσταντές? Να μας αποκοιμήσουν ακόμη με μια αγαπολογία, ενώ μας ροκάνισαν, μας έφαγαν, μας έπνιξαν. Δεν ξέρουμε τι θα γεννήσει η αυριανή ημέρα. Τόσο πολύ ανησυχούμε για τα ελληνικά πράγματα και για την Ορθοδοξία μας. Και λοιπόν έρχονται αυτοί τώρα ακόμα να μας αποκοιμήσουν ακόμα παραπέρα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε πού δηλαδή? Αποχαυνομένοι να οδηγηθούμε στην αυτοδιάλυση και στην αφοσίωση. Αγάπη λοιπόν εν αληθεία. Δεν μπορεί κανείς να χωρίσει την αλήθεια από την αγάπη. Δεν μας είπαν λοιπόν για την αλήθεια. Δεν μας μίλησαν για τις διαφορές. Δεν μας μίλησαν για τον τρόπο που μπορούν να ενωθούν οι χριστιανοί επί της γης. Ας ελπίσουμε ότι αυτά μπορούν να διορθωθούν. Και επειδή κάποιος είπε ότι για τις λεπτομέρειες μη μαλώνουμε, να αναφέρω εμπρότης ότι κάνει και το εξής το Βατικανό, όπως αναφέρει ο Αντώνιος Παπαδόπουλος στο βιβλίο του, αυτό εδώ, «Σύγχρονες αιρέσεις και θρησκευτικά κινήματα στην Ελλάδα», ενισχύει ακόμα στην Ελλάδα εδώ και τους Χάρε Κρίσνα, τους ρεντικούς γκουρούδες, με χρήματα για να χτυπήσουν την Ορθοδοξία. Αυτό το αναφέρει ο Γιάννης Μέγκουλης, που ήταν ο υπαρχηγός των Κρίσνα. Και θα φέρω τώρα ένα ντοκουμέντο με δύο λόγια. Δεν είναι σημασίας μεγάλης στα δόγματα κλπ. Μα εδώ γνωρίζουμε ότι και για ένα γιώτα έγιναν ολόκληρες μάχες θεολογικές, συνοδικουμενικές, και ο Άριος κατατροπώθηκε για ένα γιώτα. Ομοιούσιος έλεγε, ενώ είναι η αλήθεια ομοούσιος. Ότι ο Υιός του Θεού δεν είναι κτίσμα, αλλά είναι αληθινός Θεός. Η Δύση κάνει τον Χριστό πάλι κτίσμα. Τον εξορίζει το Βατικανό στον ουρανό. Θα πούμε και τα άλλα στην άλλη εκπομπή. Τώρα όμως θα δείξω το εξής. Κάτι που πρέπει να το προσέξετε. Το 1579, το διηγούμε μόνο με δύο λόγια. Το 1579
επί Πατριάρχου Ιεροσολύμων Σόφρονίου του Τετάρτου, έγινε το εξής εκπληκτικό γεγονός. Τότε ήταν Σουλτάνος ο Μουράτ. Οι Αρμένοι πλήρωσαν τον Τούρκο διοικητή που κρατούσε τα κλειδιά της πύλης και μπήκαν αυτοί μέσα και κλείδωσαν απ' έξω τους Ορθοδόξους για να βγάλουν το Άγιο Φως οι Αρμένοι, οι Κόπτες. Αλλά το Άγιο Πνεύμα δεν ενεργεί με τους Κόπτες και γίνεται σεισμός. Κάμουν λιτανία ο Πατριάρχης Σοφρόνιος ο Τέταρτος, λιτανία έξω με τους Ορθοδόξους, γίνεται σεισμός και σχίζεται ο μεσαίος Κορινθιακός Κιονίσκος, όπως βλέπουμε εδώ στην εικόνα που δείχνω. Βέβαια δεν είναι μεγάλη αυτή η εικόνα να φανεί η λεπτομέρεια, αλλά παρατηρήσατε στον αριστερό εδώ Κιονίσκο, το μεσαίο, στο αριστερό μέρος, εκεί βλέπετε μία σχισμή. Εδώ άνοιξε ο Κιονίσκος, βγήκε το Άγιον Φως από μέσα από εκεί, το πήρε ο Πατριάρχης, το έδωσε στους χριστιανούς και τότε, βλέποντας το γεγονός αυτό, ο φρουρός της πύλης, που ήταν το όνομά του Τούνομ, ήταν Άραβας, Μομεθανός, πίστεψε αληθινά ότι αληθινός Θεός είναι ο Χριστός που ανέστη εκ νεκρών και είδου το Άγιο Φως που το βγάζει έξω με τους Ορθοδόξους και όχι με τους Κόπτες μέσα. Οπότε πήρε τρία καρφιά, τα έμπηξε κάτω και είπε: όποιος πει πως δεν είναι αληθινή η πίστη του Χριστού, αλλά να του βγουν τα μάτια, όπως καρφώνω εγώ τα καρφιά αυτά στη γη κάτω. Και τότε πραγματικά οι Τούρκοι οι άλλοι τον πήραν, ότι τους πρόδωσε τον μεθανισμό και τον έκαψαν ζωντανό. Και υπάρχει λοιπόν ημιπυρίκαψτο το λείψανό του, υπάρχει στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής. Με συγχωρείτε, της Μεγάλης Παναγιάς, το μοναστήρι, εκεί υπάρχει το λείψανο, αυτό έγινε μάρτυρας και φανερώνει λοιπόν. Τι ήταν οι Κόπτες, μικρή διαφορά θα λέγαμε από τους Ορθοδόξους. Και όμως το Άγιο Πνεύμα αρνείται να δώσει Άγιο Φως. Και το δείχνει στον Ορθόδοξο Πατριάρχη. Όποια και αμαρτία να έχει ο κληρικός, ο επίσκοπος και ο Πατριαρχής, ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, αφού έχει πνεύμα, θα λέγαμε, κατανήξεως και συντριβής. Όχι όμως με τους αιρετικούς. Οι δυτικοί, οι παπικοί που βάζουν αλάτι στον αγιασμό, αυτό θα μας διδάξει ότι έχουν εκκλησία. Λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και θα τονίσουμε βασικές αλήθειες που αποτελούν, θα λέγαμε, την ουσία της Ορθοδοξίας μας και βασικά, θα λέγαμε, δόγματα της πιστιός μας και την διαφορά που έχουμε με τους ετεροδόξους και τους παπικούς και ποτεστάντες και κυρίως θα δούμε τον επέσχυντο προσελητισμό που κάνουν οι Ουνίτες, οι ποτεστάντες, οι χιλιαστές, οι γκουρουιστές και όλοι οι άλλοι που τους αφήνει το κράτος να αλωνίζουν τον χώρο και να υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις για τους Ουνίτες να βγάλουν το σχήμα, το ράσο και να κόψουν τα γένια αφού είναι ξυρισμένοι αυτοί. Όμως τους αφήνει το κράτος με ράσα, με γένια και καλλιμάφιοι να περιφέρονται σαν Ορθόδοξοι για να ψαρεύουν. Η αγάπη, βλέπετε, του Βατικανού. Λοιπόν, αγάπη και αλήθεια. Διάλογος αγάπης εν αληθεία. Όταν σε ένα διάλογο λοιπόν λείπει η αλήθεια, η αγάπη είναι που ενώνει με τον Σατανά και όχι με τον Χριστό. Έχουμε πολλά να πούμε και για τον οικουμενισμό, αυτή την ψεύτο κίνηση για μια ενότητα των θρησκειών, των χριστιανικών, που θα κάνει μια σύγχρονη Βαβυλωνία. Πάρα πολλά να πούμε και για τον προσελητισμό. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Χριστός Ανέστη. Hey!